Ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ τον εισηγητή μας τον Κασαπίδη, ο οποίος έχει και γνώση και βίωμα πάνω στο θέμα. Δυστυχώς υπάρχουν τόσοι πολλοί που δεν έχουν ούτε γνώση, αλλά προπαντός κανένα βίωμα. Καμία ρίζα, τίποτα. Ξεκρέμαστε. Ο Υπουργός βεβαίως δεν έχει σχέση με το χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά με τα χρηματοοικονομικά. Ήθελα να του πω λοιπόν να κοιτάξει σήμερα την πρώτη σελίδα των Financial Times. Πρώτο θέμα στους Financial Times σήμερα είναι ο μαραθώνιος του Αμερικάνικου Κογκρέσου και η απέτηση να παρέμβει ο Ομπάμα για να προωθηθούν οι συμφωνίες Ευρώπης-Αμερικής, προϊόν το προϊόν, κλάδο το κλάδο. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να στηρίξουν τα προϊόντα τους και τις επιχειρήσεις τους. Αντίθετα, εδώ έχει διαμορφωθεί ένα στρώμα στην Ελλάδα, λεπτό, όχι σημαντικό, δημοσιογράφων, τεχνοκρατών, πολιτικών, που μόλις ακούσουν τη λέξη προστασία ή προστατευόμενη ονομασία ή οτιδήποτε βγάζουν φλίχτενες. Το θεωρούν ότι είναι αναχρονιστικό, ότι είναι κάτι ξεπερασμένο, διότι είναι οι Ταλιμπάν των αγορών. Αλλά οι αγορές τους έχουν γραμμένους αυτούς τους τύπους. Διότι οι αγορές είναι πάντα ιστορικά συγκεκριμένες, έχουν πολιτιστικά χαρακτηριστικά, γεωγραφικά, τοπικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι αυτό το αφηρημένο η θρησκεία αγορές. Ποιες αγορές? Δίπλα αμέσως είναι το θέμα, δεύτερο θέμα στους Financial Times, διότι αυτούς μόνο σέβεται ο Υφυπουργός. Οι Γάλλοι με τα προϊόντα τους έκαναν κατάληψη αυτή τη βδομάδα στο Ιράν, μόλις άνοιξαν τα σύνορα πήγε ο Ολάν. Προϊόν το προϊόν, να κατοχυρώσουν στην αγορά του Ιράν τα προϊόντα τους. Αλλά το δικό μας Υπουργείο Ανάπτυξης είναι βαθύτατα συμπλεγματικό απέναντι σε οτιδήποτε έχει ελληνική ιδιομορφία και ελληνικά χαρακτηριστικά. Δώσαν απλώς τον Μπαρόζο να υπογράψει. Εκεί που ξέρει ο Μπαρόζο, έβαλε την υπογραφή του και τελειώσαμε. Και αυτή βεβαίως η ακραία συμπλεγματικότητα, αυτός ο θλιβερός επαρχιωτισμός των δίθεν Ευρωπαίων και δίθεν ανθρώπων των αγορών, φαίνεται πολύ καθαρά και στην υπόθεση του ΟΣΑ. Αυτή τη γελία ιστορία, όπου κάτι πλέει εδώ και μια κυρία, αντίμαν κλπ. Τη πλάκα, τη φλοσούρτη, δεν είναι άνοιγμα των αγορών αυτών. Πρέπει να ανοίξουν βεβαίως πολλές, να ανοίξει ο ανταγωνισμός. Είναι διάλυση των αγορών, διότι οι αγορές έχουν πάντα ιστορικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κύριε Πρόεδρε. Και επειδή είστε από την περιοχή που είστε, ήθελα να σας πω ότι θα έχει σε λίγο φέτα Ταλιμπάν, φέτα πως το Πακιστάν ή φέτα Σιγκαπούρης, φέτα Καναδά, αλλά δεν μπορείς να έχεις φέτα Χανίων. Μ' άκουσες, κύριε Πρόεδρε? Φέτα Κρήτης δεν υπάρχει, αλλά θα υπάρχει φέτα Καναδά. Προσοχή, σας ακούω, πολύ προσοχή. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι, εν πάση περιπτώσει, δεχθήκαμε τον ελιγμό τότε που έγινε και βγάλαν την Κρήτη, την Κεφαλονιά από τη φέτα. Ένας ελιγμός τέλος πάντων, διότι λέει να μην είναι σε όλη τη χώρα η προστατευόμενη ονομασία. Αλλά τώρα έχουμε φέτα Καναδά. Και βεβαίως έχουμε κατοχυρώσει, υποτίθεται, τη γραβιέρα και ένα-δύο άλλα προϊόντα. Ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο ξινόχοντρος, για παράδειγμα, είναι το καλύτερο δείπνο και δεν έχει προστατευόμενη ονομασία, που θα μπορούσε να είναι βιομηχανοποιημένο τρόφιμο για όλη την Ευρώπη. Ή ξέρω εγώ, η στάκας, όσους δεν έχουν χοληστερίνη. Άρα λοιπόν για την Κρήτη ήθελα να πω δύο λόγια και για τα νησιά, διότι αφορά και τα υπόλοιπα νησιά. Αλλά κύριε Πρόεδρε, δεν φτάνει μόνο η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Ξέρεις πολύ καλά από εκεί που είσαι ότι έχουμε δεκάδες τυροκομιά τα οποία δεν μπορούν να συντονιστούν μεταξύ τους. Δεν μπορούν, τι εξωστρέφεια να έχουν, αφού είναι μικρές οι ποσότητες, υψηλές οι τιμές, ανομοιογένεια στα προϊόντα. Δεν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ή δεν θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια ανασυγκρότησης του κλάδου, να αποκτήσει μέγεθος, βιωσιμότητα, να μπορεί να τροφοδοτήσει ξένες αγορές? Ούτε ένα ντελικατέσεν στη Γερμανία ή στη Γαλλία δεν μπορεί να στηριχθεί σε προϊόντα ποιότητας δικά μας, δεν έχουν την ποσότητα που χρειαζόμαστε σήμερα. Να λοιπόν που χρειαζόμαστε το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης να ευθυγραμμίσουμε τα κίνητρα του κράτους, των τραπεζών, του ΕΣΠΑ, του υποτιθέμενου επενδυτικού ταμείου, να στηρίξουμε αυτή την ανασυγκρότηση των κλάδων. Αλλά δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε πολύ καλά, δεν έχουμε μόνο τα προβλήματα της παραγωγής ή της προστατευόμενης ονομασίας, αλλά έχουμε και πέμπτη φάλαγγα εντός μας, στην ίδια την Κρήτη, στα ίδια τα νησιά. Είπε ο Μπόλαρης πριν ότι στο εξωτερικό έχουν το τυρί αυτό το αγελαδινό δεκάτης κατηγορίας. Αυτό είναι ασβέστης. Αυτό δεν τρώει, το έχεις δει. Ασβέστης. Ξέρετε ότι στα ξενοδοχεία της Κρήτης, γελάει ο Αγενάκης που το ξέρει, έτσι δεν είναι?
τι αγώνα θα κάνουμε να πείσουμε να μπει τυρί κανονικό. Παίρνει ο Ολλανδός αυτό το πλαστικό τυρί, πάει στο εξωτερικό, ένα πλαστικό τυρί που μόλις βγάζει από το ψυγείο, γίνεται έτσι σαν... Και σου λέει αυτό το, που στην Ολλανδία δεν το τρώγω, μου το φέρνεις εδώ να το φάω στην Κρήτη. Να λοιπόν τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε και για το ελληνικό πρωινό και για το ελληνικό τυρί. Λέμε διατροφικό τουρισμό. Πώς? Με αυτό τον ασβέστη που λέγεται τυρί που βάζουμε στο 80% των ξενοδοχείων. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μιλάμε σε ό,τι μη ακουόντων. Το χειρότερο Υπουργείο της κυβέρνησης, το χειρότερο από κάθε άποψη σε αυτά τα θέματα, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν υπάρχει χειρότερο Υπουργείο σε αυτή την κυβέρνηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και κρίμα στα δύο Άκης. Πρέπει να τα σβήσετε τα Άκης από τα ονόματά σας.